Όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς, την ιστορική συναυλία με σκηνικό το επιβλητικό και κατανυκτικό τοπίο της Μονής στο Πλού, τη στιγμή που η φωνή του κορυφαίου τενόρου και βαρύτονου θα αντιχήσει στυλουσμένη από το φως του φεγγαριού ιστορική Μονή. Well, I'm so glad to come back, you know, to Heraklion. I was when I was filming Otello with Franco Zeffirelli. Mm-hmm. I enjoyed it very much, and you know, your country, I love it very much. And when I was invited to do this concert, I said, well, it's so beautiful to go back, you know, and really we have a wonderful rehearsal today already. So let's hope that we will have also a great concert after tomorrow. Ο θρυλικός τενόρος που συμπληρώνει πάνω από 50 χρόνια θριαμβευτικής παρουσίας στην όπερα και τα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του πλανήτη, μιλώντας στην Κρήτη TV και την Εύη Σπανού, δηλώνει συγκινημένος για την ευκαιρία να ταξιδέψει το κοινό μέσα σε ένα τόσο μοναδικό και κατανυκτικό περιβάλλον. It is also a lot of culture and story of Spain, but I think that you know, Greece has made the, you know, has made the story of the world. You know, we really, really admire your country and all the beauty and all the things. Ο Πλάθητον Ντομίνγκο έφτασε χθες στην Κρήτη με ιδιωτικό αεροσκάφος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας, μαζί με τη σύζυγό του Μάρτα και 14μελή συνοδεία, την ομάδα παραγωγής, τους μάνατζερ, την προσωπική του ασφάλεια, καθώς και τον προσωπικό του γιατρό. Ο ζωντανός θρύλος της μουσικής φιλοξενείται σε υπερπολυτελή βίλα βασιλικών προδιαγραφών στην Ελούντα. Η μοναδική συναυλία που θα δοθεί παρουσία της επιχειρηματικής και καλλιτεχνικής αφρόκρεμας της χώρας αναμένεται να ξεκινήσει στη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος. Τη στιγμή που το φεγγάρι θα ξεπροβάλλει στο ιστορικό μοναστήρι του 14ου αιώνα, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό. Το κορυφαίο μουσικό γεγονός πραγματοποιείται χάρη στη χορηγία της Παγκρίτιας Τράπεζας, της Attica Bank και της Intrakat με στόχο την ανάδειξη της ξεχωριστής ταυτότητας της Ιτίας. Ενώ αναμένεται να προβληθεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης, εκπροσώπους των οποίων έχει προσκαλέσει ο ίδιος ο καλλιτέχνης να παραστούν. Στην Κρήτη βρίσκονται ήδη δημοσιογράφοι από την Corriere della Sera, την El País και τη Figaro.